Κύριε Βουλευτά, στρατηγέ διευθυντά της ΔΕΠΑΘΑ, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι μας, κυρίες και κύριοι, κύριοι συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Θεσσαλονίκης αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί θερμά που τιμάτε και λαμπρύνετε με την παρουσία σας στην σημερινή εκδήλωσή μας. Η εκδήλωση αυτή γίνεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 550 ετών από την πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Τούρκων. Όπως γνωρίζετε, η Κωνσταντινούπολη πάλεψε θαραλέα, αλλά η μοίρα της είχε ήδη προδιαγραφεί 249 χρόνια πριν, όταν την είχαν κουρσέψει οι Σταυροφόροι και οι ενετοί της Χριστιανικής Δύσης. Το Βυζαντινό κράτος διασπάστηκε τότε σε τρία κομμάτια, στην Αυτοκρατορία της Νίκαιας, στο Δεσποτάτο της Ηπείρου και στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Έτσι, όταν το 1259 ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, σφετεριστής του αυτοκρατορικού θρόνου της Νίκαιας, κατόρθωσε με τη βοήθεια των γενμουατών να διώξει τους ενετούς από την Κωνσταντινούπολη και μετά από δύο χρόνια, το 1261, να στεφθεί ο ίδιος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, η αυτοκρατορία ήταν πλέον διαμελισμένη και συρρυκνωμένη και η βασιλεύουσα λαιλατημένη και πάμφτωχη. Ο Μιχαήλ, για να ανταμείψει τους γενουάτες για τις υπηρεσίες τους, τους παρεχώρησε τον Γαλατά. Ωστόσο, οι ηγεμόνες της Ηπείρου και της Τραπεζούντας αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τον Μιχαήλ ως αυτοκράτορα. Τα άλλοτε πλούσια βυζαντινά λιμάνια και αστικά κέντρα τα κατήχαν πλέον Φράγκοι και στη Μικρά Ασία οι Τούρκοι γίνονταν όλο και πιο απειλητικοί. Το εσωτερικό της αυτοκρατορίας σπαρασόταν από εμφύλιες διαμάχες. Η αδυναμία και η αμέλεια των αυτοκρατόρων να προφυλάξουν τα ανατολικά σύνορα από την απέλαση των Οθωμανών στέρισε τελικά το Βυζάντιο από τους πλούσιους σιτοβολώνες της Μικράς Ασίας και από την δυνατότητα στρατολόγησης ανδρών. Έτσι, η Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 15ου αιώνα, έχοντας χάσει όλες σχεδόν τις κτίσεις της, ακόμα και τη Θεσσαλονίκη, ήταν πλέον μια πόλη κράτος και όχι πρωτεύουσα αυτοκρατορίας. Η μοναδική της ελπίδα ήταν η Δύση. Λεπτομέρειες ωστόσο για τη δόξα του Βυζαντινού κράτους και για τα επακόλουθα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης θα δοθούν από τον σημερινό ομιλητή μας, τον διακεκριμένο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ειδικός επί της ιστορίας του ελληνισμού, κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης. Προτού παρακαλέσω τον καθηγητή, κύριο Καραθανάση, να πάρει τη θέση μου στο βήμα, θα παρακαλούσα τον στρατηγό, διευθυντή της ΔΕΠΑΘΑ, να απευθύνει έναν χαιρετισμό προς τους εφέδρους αξιωματικούς. Στρατηγέ μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, στρατηγοί, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εφεδροί αξιωματικοί, με την ιδιότητά μου ως διευθυντού της ΔΕΠΑΘΑ, η οποία είναι η εποπτεύουσα αρχή των συνδέσμων εφέδρων αξιωματικών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο που είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει να παρευρεθώ σήμερα σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Και παράλληλα, με την ιδιότητα που προανέφερα, θα ήθελα να τον συγχαρώ, διότι με εκδηλώσεις αυτής της μορφής κάνει αισθητή την παρουσία του έφεδρου αξιωματικού στις τοπικές κοινωνίες και καλύπτει ένα σπουδαίο κομμάτι της αποστολής του, που παράλληλα με την επαφή
προς τα στρατιωτικά πράγματα κατά τη διάρκεια της εφεδρείας του, επιτελεί οπωσδήποτε και ένα μεγάλο κοινωνικοπολιτιστικό έργο. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σας λόγια. Παρακαλώ τον καθηγητή κύριο Καραθανάση να πάρει τη θέση μου στο βήμα. Κύριε Βουλευτέ, καθηγητά κύριε Σπηλιόπουλε και φίλοι των συνδέσμων των εφέδων αξιωματικών, κύριε Διευθυντά της ΔΕΠΑΘΑ, στρατηγοί, εντιμότατοι αξιωματικοί, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών και απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο, σαφώς και προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω απόψε σε μια εκδήλωση μνήμης και τιμής στην επέτειο των 550 χρόνων από την άλωση της πόλης, σε αγαπητούς συναδέλφους, σε σεβαστούς φίλους, σε αξιωματικούς εν ενεργεία των ενόπλων μας δυνάμεων, σε φίλους παλαιούς που υπηρετήσαμε μαζί ως έφεδροι αξιωματικοί. Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι εξ όσων γνωρίζω λίγες είναι οι εκδηλώσεις που γίνανε στη συμβασιλεύουσα τη Θεσσαλονίκη για να τιμήσουν αυτή την ημέρα του πένθους της μνήμης που είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και είναι αυτονόητη η ευαισθησία που δείχνει ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών σε τέτοιου είδους ιστορικές επαιτίους όπως είναι η εορταζόμενη σήμερα μετά από 4-5 ημερών, ας πούμε, θα λέει κανείς έτσι, καθυστέρηση. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι μετά την 29η Μαΐου του 1453, επί μία εβδομάδα και πλέον, τα ασιατικά στρατεύματα λαιλατούσαν τη βασιλεύουσα και έτσι είμαστε δυστυχώς, αν θέλετε, στην ιστορική προοπτική μέσα ακόμα στα γεγονότα. Η 29η Μαΐου του 1453 είναι η μέρα μνήμης και τιμής, όπως ανέφερα στη Μεσαιωνική μας Αυτοκρατορία, που τελείωσε το χιλιόχρονο κύκλο της για να αρχίσει η ζωφερή περίοδος της τουρκοκρατίας για τη Ρωμιοσύνη. Χίλια χρόνια η αυτοκρατορία κράτησε βαρβάρους, Πέρσες, Ασιάτες, Φράγκους και εάν σκεφτεί κανείς μέσα στον ιστορικό χρόνο θα δει ότι κανένα βασίλειο σε όλο τον κόσμο δεν πολεμήθηκε όσο το Βυζάντιο. Ήδη ο πρόεδρος ο κύριος Μαυρομιχάλης σημείωσε αυτή την τραγωδία του 1204, όπου η Ευρώπη με τους Φράγκους σταυροφόρους κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη και ένα μείζωνα χώρο της Μικράς Ασίας και την εκράτησε 60 περίπου χρόνια. Και εκείνες τις ημέρες του 1204, τολμώ να πω, από όσο τουλάχιστον προκύπτει από τις πηγές, ότι τη λαιλάτισε χειρότερα από ότι η Οθωμανή το 1453. Οι Ευρωπαίοι του 13ου αιώνα στάθηκαν ανίκανοι να εκτιμήσουν τους θησαυρούς του Βυζαντίου που επί 27 γενιές είχαν δημιουργήσει οι Βυζαντινοί. Και τότε η Ρωμιοσύνη εξόριστη στα μέρη που ήδη ανεφέρθησαν από τον καθηγητή κύριο Μαυρομιχάλη, η εξόριστη Ρωμιοσύνη της Νίκαιας αναδιοργανώθηκε και έδιωξε τους Βέβυλους το 1261 για να κρατήσει δύο αιώνες ακόμη ως το 1453, οπότε και περιλήφθη στα χέρια των Ασιατών. Το Βυζάντιο έκτοτε, ομιλώ από το 1204 και εξής, ή 61 αν θέλετε, μετά την απελευθέρωσή του από τους Φράγκους, ακολούθησε τη δική του μοναχική πορεία, πολεμούμενο κρυφίως από τη Χριστιανική Δύση. Και να με συγχωρέσετε αυτή την ιστορική, αν θέλετε, παρένθεση. Ο Μιλόν δεν είναι καθόλου αντιευρωπαίος, αντιθέτως πιστεύει στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά η ιστορία πρέπει να μνημονεύεται και να θέτει τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν.
Και αυτή είναι η πικρία, νομίζω, όλων των Ρωμιών, ότι η χριστιανική Δύση, που υποφθαλμιούσε τη δόξα και τον πλούτο του Βυζαντίου, θεωρούσε εχθρό το λαό μας, γιατί η Εκκλησία δεν αναγνώρισε το πρωτίο του Πάπα, και ούτε βεβαίως το αναγνωρίζει, και το λεγόμενο φίλι όγκβε, αυτή τη δογματική διαφορά που έχουμε, και εκ του Υιού, εμείς λέμε μόνο εκ του Πατρός. Και ως γνωστόν από το 1054, με το σχίσμα των Εκκλησιών, ευρισκόμαθα με την χριστιανική Δύση σε αντιπαλότητα, παρά τις προσπάθειες των τελευταίων αυτοκρατόρων μας, των παλαιολόγων, που ταπεινώθηκαν κυριολεκτικά, προσφέροντας το πρωτίο στην παποσύνη για να σωθεί το Βυζάντιο. Σας θυμίζω την περίφημη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας 1339-1444, όπου και ο Αυτοκράτορ Ιωάννης, όντως ο Παλαιολόγος, αλλά και ο Πατριάρχης, εταπεινώθησαν κατά των πλέον εσχρών τρόπων από τους Δυτικούς. Η Χριστιανική Δύση καιροφυλακτούσε για να σκυλεύσει την αυτοκρατορία και ουδεμία βοήθεια προσέφερε την κρίσιμη περίοδο πρώτου 1453, αφήνοντας τον τελευταίο μας αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο μόνο και περίλυπο μέχρι θανάτου να πολεμά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Έτσι ακριβώς όπως άφησαν οι σύμμαχοί μας τους δικούς μας παταράδες και παππούδες να ψυχοραγούν διωκόμενοι και σφαγιαζόμενοι στους δρόμους και στο λιμάνι της Μύρνης το Σεπτέμβριο του 1922. Η άλωση του 1453 ήταν πλέον ένα γεγονός. Αλλά όμως μέσα από τις τάχτες και τη φωτιά εκείνων των ημερών ξεπρόβαλε δειλά αυτό που λέμε νέος ελληνισμός. Με ένα λόγο η ελπίδα και το όραμα, όπως το φαντάζονταν όλοι οι εχμάλωτοι του γένους μας, και το εξέφρασε ένας εκ των ιστορικών της Αλώσεως, ο Λαώνικος Κακοκονδύλης, που έβλεπε μέσα από τις τάχτες τη φωτιά, τους φόνους και την παρακμή, έβλεπε να προβάλλει ο νέος ελληνισμός, αυτό δηλαδή που είμαστε εμείς σήμερα. Η ιστορία βεβαίως αναζήτησε τους λόγους της συρρυκνώσεως του Βυζαντίου και της τελικής πτώσεώς του στο Μωάμεθ τον Πορθητή, και δεν είναι στιγμή να αναλύσουμε εδώ τους λόγους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι οικονομικοί, λόγοι στρατηγικοί, λόγοι διπλωματικοί, λόγοι εκκλησιαστικοί. Οι μαρξιστές έχουν τη δική τους θεωρία. Η ιστορία, η αστική, έχει αναζητεί τις ευθύνες, αν θέλετε, τα αίτια σε μια σειρά λόγων, αλλά δεν είναι της ώρας να τα συζητήσουμε εδώ. Η παρακμή βεβαίως είχε αρχίσει στο Βυζάντιο από τον 10ο αιώνα, όταν εμφανίστηκε εκείνο το ισχυρό φύλλο, οι Σελτζούκοι Τούρκοι, στη Μικρά Ασία, και που το 1074 στην περίφημη μάχη του Μάτζικερτ νίκησαν το ρωματικό αυτοκράτορά μας, το Ρωμανό τον 4ο του Διογέννη. Αυτή, όπως συνηθίζω να λέγω, ήταν η ημερομηνία αυτή του 1074, ήταν η μεγάλη Δευτέρα της εξόδου του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, που ολοκληρώθηκε στον αιώνα μας, θα έλεγα, το Σεπτέμβριο του 1922, που για τον ομιλούντα αυτή η ημερομηνία, Σεπτέμβριο του 1922, είναι η δεύτερη και τραγικότερη άλωση, πιο οδυνηρή από την άλωση του 1453. Και όμως, από το 1074 ως το 1922, 700 κοντά χρόνια, 900 κοντά χρόνια, με τη Μικρά Ασία, είτε υπό τους Σελτζούκους, είτε υπό τους Οθωμανούς, είτε κατά διαστήματα και από τους Φράγκους, στη Μικρά Ασία ο ελληνισμός αντέστη γενναία, κράτησε τη θρησκεία του, τη γλώσσα του, την παράδοσή του, το πολιτισμό του, παρά τα αλλεπάλληλα πλήγματα που δεχόταν, κυριότερο των οποίων κατ' εμέ ήταν οι εξισλαμισμοί, οι ακούσιοι, οι εκούσιοι. Και δεν υπάρχει λαός στον κόσμο που να έχει επιδείξει τόσες χιλιάδες νεομαρτύρων που με τέτοιο πείσμα αντέστησαν στον κατακτητή. Και όταν δεν μπορούσε άλλο να αντέξει ο λαός μας, η ρωμιοσύνη μας, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, Μικρά Ασία και Πόντο κυρίως, όλη αυτή την καταπίεση και την ταπείνωση περνούσε στην αποκρυφία, στον κρυπτοχριστιανισμό, ζώσα έκφραση του οποίου κρυπτοχριστιανισμού
είναι ο αδιευκρίνιστος αριθμός κρυπτοχριστιανών, κύριε Βουλευτά, κύριε Υπουργέ, που ζουν σήμερα στα βουνά του Πόντου, στον ιστορικό εννοώ Πόντο. Και δεν ξέρω τι κάνει η ελληνική πολιτεία για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί, επειδή ομιλήσαμε και τους είδαμε, εψάφσαμε την ψυχή τους αυτών των ανθρώπων, αυτοί είναι απόγονοι, είναι παιδιά και δισέγγωνα και τρισέγγωνα, απόγονοι εξισλαμιστέντων δικών μας Ελλήνων του Πόντου, που την ημέρα, μπορεί ακόμα και σήμερα, αλλά τουλάχιστον μέχρι 3 και 4 δεκαετίες προ τις ημέρες που μιλούμε, την ημέρα ήσαν Αλή, Σεμινέα, Αχμέτ και τα λοιπά, και το βράδυ ήταν Ηλίας, Ελένη, Μιχάλης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα εκατομμύρια των εχμαλώτων Ρωμιών έησαν κάτω από τη σκέπη βεβαίως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που αποτελούσε το εθνικό κέντρο. Ήταν η Εθναρχούσα Εκκλησία, που φρόντιζε για τα τέκνα της όχι μόνο πνευματικός, αλλά και πολιτικός, εφόσον εξέλιπε η πολιτική εξουσία. Ο τελευταίος αυτοκράτορας μας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, είχε πέσει ως γνωστόν μαχόμενος στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, στο δυτικό τείχος της Κωνσταντινούπολης, που υφίσταται ακόμα και σήμερα. Όσοι επισκέπτεστε στην Κωνσταντινούπολη θα έχετε δει την πύλη του Αγίου Ρωμανού, ενώ λίγο παρακάτω προς τον Κεράτιο κόλπο σώζεται και η Κερκόπορτα, από όπου εισήλθε ο Οθωμανός κατακτητής. Και θέλω να πω, και επειδή μιλώ σε αξιωματικούς και σε εφέδρους αξιωματικούς και σε ανθρώπους με ιδιαίτερες ευαισθησίες, όχι ότι οι υπόλοιποι συμπατριώτες μας δεν έχουν ευαισθησίες, με ένα φίλο συνταγματάρχη των καταδρομών επισκεφθήκαμε προ μηνός και λιγότερο το Πολεμικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης και οι γείτονές μας εκθέτουν σπασμένοι την αλυσίδα που έφρατε, τη βυζαντινή αλυσίδα που έφρατε τον Κεράτιο κόλπο, αυτή την αλυσίδα δηλαδή που το 1453 πήραν και έχουν από τότε ως λάφυρο, μαζί με άλλες πληγές της Ρωμιοσύνης, όχι μόνο η αλυσίδα αλλά και άλλα που πονάει η ψυχή του κάθε Έλληνα και ιδίως αυτού που υπηρετεί συνειδητός την πατρίδα να τα βλέπει. Εν πάση περιπτώσει. Το Πατριαρχείο, χάρη στα λεγόμενα προνόμια που έλαβε ο πρώτος Πατριάρχης του δουλεύοντος γένους Γενάδιος ο Σχολάριος, κατέστη ο αρχηγός των υποδούλων Ορθοδόξων. Εξού και το γνωστό προσωνύμιο του εκάστοτε Πατριάρχη Μιλέντ Μπασίς, Εθνάρχης δηλαδή, που ίσχυε ως το 1922, με τη φυγή δηλαδή του 1 εκατομμυρίου και πλέον Ελλήνων από τη Μικρά Ασία. Έπαυσε να έχει από τότε το Πατριαρχείο αυτό τον εθναρχικό ρόλο που είχε ως το 1922, από το 1453 και εντεύθυνε δηλαδή. Το Πατριαρχείο έσκεπε τα εκατομμύρια των Ελλήνων Ρωμιών από τα βάθη της Μικράς Ασίας, ψηλά από τον Πόντο και τη Ριζούντα, ως χαμηλά κάτω στην Ελικαρνασσό, την Καπαδοκία, τις Βαλκανικές χώρες. Η Ρωμιοσύνη έμελε από το 1453 ως τον 19ο αιώνα να αντισταθεί εν μέσω των ποικίλων δυσχεριών, ενώ τη Ρωμιοσύνη της Μικράς Ασίας, και αντιστάθη του Πόντου ασφαλώς και της Ανατολικής Τράκης. Και αντιστάθη μέσω της παιδευτικής παραδόσεως με την ίδρυση αρχικώς της Πατριαρχικής Ακαδημίας, που ιδρύθηκε πάνω στα συντρίμια της Κωνσταντινούπολης λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτησή της από τον Μωάμεθ. Μια Πατριαρχική Ακαδημία που λειτουργεί ακόμα και σήμερα, έστω και κατά τον πλέον θλιβερό τρόπο, όταν φιλοξενεί μόνο 40 ή 50 Ελληνόπουλα. Αυτή που ξέρουμε που δεσπόζει, όσοι έχετε επισκεφθεί την πόλη, δεσπόζει πάνω από το φανάρι και κυριαρχεί στην αριστερά όχθη του Κερατίου, δείγμα και ανάμνηση μιας δόξας που έφυγε και που το τελικό της πλήγμα, αυτή η δόξα της Ρωμιοσύνης, εδέχθη, οι παλαιότεροι το θυμούνται πολύ καλά, με τα λεγόμενα Σεπτεμβριανά του 1955, όταν τα άτακτα στήφη της Ανατολίας με την καθοδήγηση του τουρκικού κράτους, αλλά ως αποδεικνύεται εσχάτως
με τη δημοσίευση των Βρετανικών αρχείων και με την υπόδειξη των Βρετανών, ήταν η εποχή που υποκινείται από την ελληνική κυβέρνηση το κυπριακό ζήτημα. Με την υποκίνηση λοιπόν και των Βρετανών, επί Πρωθυπουργού Μακμίλαν, οι τατορικά στήφη ευείασαν, πυρπόλησαν, εσκύλευσαν τα Άγια των Αγίων της Ρωμιοσύνης. Και η Ρωμιοσύνη του Φαναρίου με τα αρχοντικά της ερήμωσε. Και στα αρχοντικά του Φαναρίου εγκατεστάθηκαν Τούρκοι Αθήγκανοι, έτσι προς ευτελισμό των Ρωμιών. Θρηνών επί των ερυπείων του 1955 ο υψηπέτης Πατριάρχης Αθηναγόρας ανεφώνησε το εξής συγκλονιστικό. «Είμεθα λίγοι εδώ πάνω, αλλά μέτρητοι κάτω, ενών τους χιλιάδες νεκρούς της Ρωμιοσύνης. Έμεινε όρθιο το γένος των Ρωμιών, κατήδρυσε τις κοινότητες, αυτό το περιόνιμο σύστημα αυτοδιοίκησης που συνέχεια είναι η τοπική αυτοδιοίκηση με την έννοια όπως την εννοούμε σήμερα. Το σύστημα λοιπόν των κοινοτήτων που συντήρησε γλώσσα, τη θρησκεία, τον πολιτισμό μας, υψώνοντας ανεπαισθήτως αυτό το αόρατο φράγμα μεταξύ Ορθοδοξίας και Ισλάμ, μόνο ότι το Ισλάμ ως γνωστόν ή το κυριαρχούν στοιχείο από κάθε άποψη. Η νοσταλγία του Βυζαντίου άλλωστε ήταν αυτή που κυριαρχούσε στις ψυχές των υποδούλων, όπως και κυριαρχεί νομίζω και στις ψυχές όλων των Ελλήνων της σήμερα, που εγνώριζαν την πρωτεύουσά τους και τον τελευταίο τους αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Και όταν ρωτούσαν τους αγωνιστές του 1821 που οραματίζονταν την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ποια θα είναι η πρωτεύουσα αυτού του κράτους που θα κάνουμε τώρα, η απάντηση των αγαθών αγωνιστών, των αγνών αγωνιστών του 1921 ήταν, μα ασφαλώς η πρωτεύουσά μας η Κωνσταντινούπολη. Τώρα γιατί έγινε η Αθήνα είναι ένας άλλος λόγος. Ήταν άλλωστε η θρύλη όλα αυτά τα χρόνια και τα δημοτικά τραγούδια για την άλωση που συντηρούσαν αυτή τη μνήμη και τη νοσταλγία της δοξασμένης αυτοκρατορίας. Ήταν αυτή η μνήμη και η αίσθηση της ιστορίας που απλοϊκά έτσι μετέφεραν και όσοι ταξίδευαν εμπορευόμενοι στην Κωνσταντινούπολη και επιστρέφοντας στις τοπικές πατρίδες μιλούσαν για την πόλη, για την Αγιά Σοφιά που μολονότι είχε μετατραπεί σε τζαμί, αποτελούσε και αποτελεί και ακόμα και σήμερα τη δόξα όλων μας. Είναι βεβαίως για την κλασική αρχαιότητα η Ακρόπολη και ο Παρθενών, αλλά νομίζω για τους περισσότερους και ιδίως για μας που είμαστε εδώ πάνω στη Μακεδονία και έχουμε περισσότερη αίσθηση της βυζαντινής καταγωγής, είναι η Αγία Σοφία. Ήξεραν οι Ρωμοί του τότε και του σήμερα ασφαλώς ότι εκεί στην Αγία Σοφιά είναι θαμμένος ο βασιλιάς, ο Παλαιολόγος, όπως το πιστεύουμε και εμείς. Ότι εκεί στο δεξιό κλήτος, με τη μαρμάρινη πόρτα ερμητικά κλεισμένη από τις τουρκικές αρχές, είναι κρυμμένος ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Και όποιος Έλληνας επισκέφτεται την Κωνσταντινούπολη και επισκέφτεται την Αγία Σοφιά, νιώθει τα χαράματα τον άγγελο να βλέπει την χαλασμένη από την Τουρκιά και από τα λάθη τα δικά μας Κωνσταντινούπολη. Έχω ακούσει να λένε και ιδίως Κωνσταντινούπολίτες και παλιοί Μικρασιάτες ότι ο άγγελος αυτός που βλέπουμε είναι ο δικέφαλος αητός με τον Παλαιολόγο που σκύβει και μυρολογά την τουρκεμένη πόλη. Και ύστερα να πετά αυτός ο αητός πάνω από το Βόσπορο και τον Κεράτιο και να προχωρά για να φτάσει μακριά ως την κόκκινη μιλιά όπου έφτασε ο ελληνικός στρατός το 1922 και που λάθη εξακολουθητικά της Αθήνας τον γύρισαν πίσω ματωμένο και ταπεινωμένο μαζί με ένα εκατομμύριο προσφύγων και άλλους τόσους που έμειναν για πάντα εκεί. Ήταν η μεγάλη ιδέα του γένους των Ελλήνων τότε που πνίγηκε και αυτή τον Αύγουστο του 22 στο λιμάνι της Σμύρνης. Δεν πνίγηκε όμως το όραμα και η ιδέα της οικουμένης που γεννήθηκε στους χρόνους του Βυζαντίου με το οικουμενικό πνεύμα, τους οικουμενικούς πολίτες, την ιδέα της Ρωμιοσύνης που η ψυχή της αγκαλιάζει την ελληνική οικουμένη, τη Μικρά Ασία, την Καπαδοκία, τον Πόντο
την Ανατολική Θράκη, τη Βόρειο Ήπειρο, όλη δηλαδή την ευρύ χωρία του Οικουμενικού Ελληνισμού που ξεριζώθηκε το 1922 και το 1923 κατ' εφαρμογή της Συνθήκης Λοζάνης. Γιατί έχει δίκιο ο μακαριστός Πατριάρχης Αθηναγόρας ότι είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε αμέτρητοι, ηθαμένοι δηλαδή κάτω από την προγονική γη. Γιατί έτσι είναι. Όποιος επισκεφθεί το Βυζάντιο, όποιος επισκεφθεί τα μέρη αυτά, θα νιώσει την νοσταλγία του Βυζαντίου να τον αγκαλιάζει συμπονετικά. Γιατί θα τη βλέπει παντού εκκλησίες βυζαντινές, που είναι άλλες τώρα τζαμιά, περισσότερες, άλλες είναι μεσοκαταστρεμμένες, άλλες καταστρεμμένες, αλλά ο Έλληνας τις βλέπει εκκλησίες. Τις εκκλησίες του που έχουν γίνει τζαμιά, τις βλέπει εκκλησίες. Γιατί έτσι είναι, είναι εκκλησίες για μας. Και ξέρει ότι πίσω από τον ασβεστωμένο τοίχο που τον ασβέστωσαν οι Τούρκοι, είναι κρυμμένοι οι Άγιοι μας. Γιατί βλέπει τις ερυπωμένες εκκλησίες στην Ήπεθρο της Μικράς Ασίας και του Πόντου και αναπολύει το μεγαλείο του. Και πολλές φορές όσους, με όσους συνήθως ταξιδεύω σε εκείνα τα μέρη, συνηθίζουμε κακώς βέβαια ποιούντες κατά την αρχαιολογική έννοια του πράγματος, να μαζεύουμε κάτι κομμάτια από τις τοιχογραφίες που πέφτουν κάτω στο χώμα, δεν αντέχουν πλέον οι τοιχογραφίες, οι βυζαντινές και οι μεταβυζαντινές, το χρόνο, το αιώνες που πέρασαν, και βλέπει κανείς να είναι πεσμένες κάτω και πάνω εκεί με τα χορτάρια να βόσκουν οι Τούρκοι βοσκοί, και μαζεύει κανείς ευλαβικά αυτά τα κομμάτια από τις τοιχογραφίες των Αγίων μας. Και βλέπει κανείς τα χωριά μας, βλέπει τις πόλεις με τους βυζαντινούς καημούς ολοφάνερους, έτσι καθώς συναντά κανείς τις εκκλησίες που έκτισαν Κομνηνοί και Βουλγαροκτόνοι και Φωκάδες ως ευχαριστία στον ύψιστο, γιατί απέκρουσαν τους βαρβάρους εισβολείς. Βαρβάρους εισβολείς, όπως τους αποκαλούν με αρκετή υπεροψία οι βυζαντινές πηγές. Και βλέπει τα στρατόπεδα του Βυζαντινού στρατού μέσα στη Μικρά Ασία. Μόνο ότι έχουν περάσει τόσες αιώνες να δείχνουν αυτή τη δόξα της Ρωμιοσύνης. Και να βλέπει, όπως ακριβώς αυτό που είπα λίγο πριν, να βόσκουν εκεί στα χαλάσματά τους, τα πρόβατά τους, άνθρωποι απλοί, αγαθοί άνθρωποι, από ποικίλες φυλές του Ισλάμ, που δεν γνωρίζουν τι δόξα γνώρισε αυτός ο τόπος και τι δόξα γνώρισαν οι κάτοικοι αυτού του τόπου, που μολονότι εχμάλωτοι έως το 1922 ήξεραν να τιμούν αυτούς τους τόπους και να τους εμνύνονται. Σε εκείνα τα μέρη, ο προσεκτικός προσκυνητής και επισκέπτης αυτών των τόπων μπορεί να δει ακόμη να πλανιέται η μορφή του Διγενεία Κρήτα, που πάλευε με τους εισβολείς φυλάγοντας τα άκρα, Καπαδοκία και Πόντους. Εκεί αναπτύχθηκε το ακριτικό έπος. Τα σύνορα της αυτοκρατορίας τα φυλάγει με τέτοια αυταπάρνηση, κατά πως όριζε η πίστη του και ο αυτοκράτορας αρχοντάς του. Και να βλέπει τα σπίτια, τα βυζαντινά ερείπια που έχουν σήμερα, βρίσκονται σε έσκατη παρακμή από τη μανία και την αδιαφορία του βαρβάρου και από τη μανία του χρόνου. Εκτός βέβαια από εκείνα που στέκονται ακόμα όρθια, εκείνα που τα είχε ανανεώσει η φροντίδα και η καλεσθησία των Ελλήνων μέχρι το Σεπτέμβριο του 1922, τα φρόντιζαν οι δικοί μας και που τα κλείδωσαν το Σεπτέμβριο του 1922 ή το θέρος του 1924 προκειμένου για τους Καπαδόκες, με την προσμονή να επιστρέψουν. Τα περισσότερα είναι κλειδωμένα και μένουν κλειστά γιατί οι κατακτητές αποφεύγουν να τα κατοικήσουν. Λένε ότι είναι σπίτια των γιαούριδων, των απίστων. Είτε έχουν και κάποιο φόβο. Διαισθανόμεθα ότι έχουν κάποιο φόβο μήπως ξαναέλθουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους. Δηλαδή κανείς αν επισκεφτεί την πόλη, στο Πέρα ή στα Πριγκυπώνησα, στη Βασιλεύουσα να είναι εκατοντάδες ρωμαϊκά σπίτια να είναι κλειδωμένα και να ρημάζουν καθημερινά, αφότου οι ιδιοκτήτες τους, οι Ρωμοί της πόλης, τα εγκατέλειψαν μετά τις αλλεπάλληλες ελληνοτουρκικές κρίσεις του 1955, του 1967, του 1974. Αλλά αυτή η δόξα της Ρωμιοσύνης είναι όρθια.
γιατί είναι όρθια η Αγία Σοφιά για μας. Η Μονή των Λαχερνών, η Μονή του Παντοκράτορος, η Αγία Ειρήνη, μας είναι τζαμιά. Είναι τα υδραγωγεία του Ιστινιανού, είναι τα εκατοντάδες αγιάσματα, είναι τα τείχη, είναι με τα βυζαντινές εκκλησιές μας, είναι τα φαναριώτικα σπίτια. Αυτοί που τα έχουν τώρα γνωρίζουν ότι δεν είναι δικά τους, πιστέψτε. Άλλοι τα μισούν και άλλοι τα σέβονται. Άλλοι είναι αδιάφοροι γιατί δεν γνωρίζουν. Και όταν κατεβαίνει κανείς χαμηλότερα, ή μάλλον ανεβαίνει το φανάρι προς τα πάνω, στη Βλαχέρνα, εκεί που το 726 ο Πατριάρχης Σέργιος, απόντος του Αυτοκράτορος Ηρακλείου που κατεδίωκε τους Πέρσες στην Ανατολή, έψαλε με τους πιστούς για πρώτη φορά το υπερμάχο στρατηγό, που είναι ο εθνικός ύμνος των Ορθοδόξων. Και από τότε, στη Βλαχέρνα, ακούγεται, ναι ακούγεται, βεβαίως ακούγεται, το υπερμάχο για τη Μητέρα του Θεού, που έσωσε τόσες φορές από ποικιλώνυμους εχθρούς την πόλη, διατρέχοντας τα τείχη της. Το Αγίες μας στη Βλαχέρνα, για παράδειγμα, όσοι έχετε πάει, θα έχετε πάρει το αγίεσμα από τη Βλαχέρνα, όπως το παίρνανε και οι Βυζαντινοί συμπατριώτες στις μέρες της δόξας. Και λίγο βορειότερα, τώρα εδώ και λίγους μήνες, οι Τούρκοι αρχαιολόγοι δείχνουν με υπερηφάνεια το παλάτι των Παλαιολόγων. Και αν πας και λίγο βορειότερα, είναι η Μονή του Βαλοκλήλη, η Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, όπου στις 29 Μαΐου του 1453 ο μοναχός που δεν πίστεψε στην άλωση είδε το μισοψημένο ψάρι να βγαίνει από το τηγάνι του ως θαύμα τραγικό αυτή τη φορά, γιατί δεν πίστεψε ο δυστυχής ότι η πόλης εάλλη έπεσε. Εκεί στον Παλουκλή είναι θαμμένοι οι Οικουμενικοί Πατριάρχες από τα μέσα του 19ου αιώνα και εξής και οι εθνικοί ευεργέτες, και δείχνουν ότι ο ελληνισμός είναι όρθιος και αντέχει. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την γειτονιά, πριν εισέλθουν στην πόλη θριαμβευτές ο Αυτοκράτορας, οι στρατηγοί, οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες, καθαρίζονταν, γυάλιζαν τον οπλισμό τους για να τους επιφημίσει καθώς έπρεπε ο λαός της πόλης, όταν επέστρεφαν θριαμβευτές και νικηφόροι, καταδιώκοντας Σλάβους, Άβαρους, Φράγκους. Το ίδιο αίσθημα νιώσε κανείς και περνώντας από την απέναντι πλευρά, στη Χαλκιδόνα, το Σκούταρι. Σκούτουμ είναι στα λατινικά η ασπίδα, και επειδή είχε πολλές ασπίδες ο τόπος από το στρατό, ονομάστηκε Σκούταρι. Αυτό είναι η ονομασία και η ετυμολογία, αν θέλετε. Εδώ λοιπόν, στο Σκούταρι, στη Χαλκιδόνα, μπορεί να δει κανείς, κλείνοντας τα μάτια και μέσα στο βάθος του χρόνου, να ξεκινάει ο στρατός ο Βυζαντινός για να αποκρούσει Πέρσες, Άραβες, Σελτζούκους, Οθωμανούς που έρχονταν από τα μέρη της Ανατολής. Θέλω να πω τούτο. Όλα αυτά τα μνημεία του γένους και της ιστορίας είναι εκεί, σαν να μην πέρασαν τόσοι αιώνες. Και είναι εκεί γιατί είμαστε κι εμείς εκεί. Οι ψυχές μας είναι εκεί. Η σκέψη μας και ο νους μας είναι ταυτισμένες με την έννοια τους και την ύπαρξή τους. Όταν ταξιδεύει κανείς στο Βόσπορο και στον Κεράτη, καμαρώνει την Αγία Σοφιά σε δικό του ναό, την Αγία Ειρήνη, το μοναστήρι του Παντοκράτορος, δεν βλέπει από την άλλη μεριά τα ψωμάτια, το κοντοσκάλι, τη Μονή του Δίου και όλα αυτά τα μνημεία που είναι δικά μας μνημεία. Η πόλη είναι το Βυζάντιο, το βασίλειό μας, που τέλειωσε συμβατικά στις 29 Μαΐου του 1453, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν έζησε ποτέ από την ιστορική μνήμη του λαού μας, από τη συνείδησή μας και από τον καθημερινό μας πόνο και μέσα από τις καθημερινές μας ασχολίες, συγχύσεις, προβλήματα. Η σκέψη μας, η σκέψη όλων των Ελλήνων θαρώ, είναι αυτή που σκέφτεται την πόλη, την Αγιά Σοφιά, που συζητάει, που μετράει τους πόνους της προσφυγιάς
και όλους τους καημούς της Ρωμιοσύνης. Και νομίζω ότι αυτή η σύνδεση της ψυχής με αυτούς τους τόπους είναι που μετράει στην ιστορία ενός εκάστου λαού. Ο πόνος και η σκέψη και η ψυχική διάθεση δηλαδή ότι, και στάση ότι δεν χάθηκε το Βυζάντιο. Δεν είναι μόνο η νοσταλγία του Βυζαντίου, αλλά και η αίσθηση της αιώνιας σχέσεως του Έλληνος με την παλαιά πρωτεύουσά του. Η 29η Μαΐου του 1453 είναι ασφαλώς μια ημέρα μνήμης στην ιστορία και τιμής σε όλον τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και ιδιαιτέρως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο που αιώνες στέκει ανίστακτο φυλάσσοντας τον ελληνισμό, τη ρωμιοσύνη, την ορθόδοξη πίστη και συνείδηση του γένους. Η Εθναρχούσα Εκκλησία τότε και τώρα είναι η Μητέρα Εκκλησία όλων μας. Και αυτήν τιμούμε τις ημέρες αυτές της μνήμης και της περισυλλογής, γιατί αυτή προστάτευσε στους δίσεκτους καιρούς τους πονεμένους και καταδιωκόμενους Ορθοδόξους Έλληνες. Γιατί το Πατριαρχείο ανέβηκε μαζί μας στο Γολγοθά με το Σταυρό του Μαρτυρίου και κάτω από το ράσο του Πατριάρχη κρύβονταν αιώνες οι πληγές του γένους μας, αλλά και των άλλων Ορθοδόξων Βαλκανικών λαών. Τιμούμε βεβαίως σήμερα την Κωνσταντινούπολη, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τους μακαριστούς πατριάρχες, τον κλήρο ανώτερο και κατώτερο, τους μοναχούς των απέριτων μονών της Ελληνικής Ανατολής για τους αγώνες τους και τις θυσίες τους. Ασφαλώς και αυτονοήτως τους οφείλουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί αυτοί μας κράτησαν όρθιους εμάς τους χριστιανούς τους Ορθοδόξους, όταν οι εξισλαμισμοί είχαν καταστεί η αιμορραγία για το γένος και όταν οι ξένες θρησκευτικές προπαγάνδες έπιπταν ως γέρακες επί των ψυχών των νέων παιδιών μας. Οφείλουμε χάριτας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί με την συνοδική απόφαση του 1593 επί Πατριάρχου Ηρεμία του καλωμένου Κετρανού άνοιξαν παντού στην Ελληνική Ανατολή σχολεία που ως το 1922 φώτιζαν σε όλη την Ελληνική Ανατολή γενιές και γενιές Ελληνόπουλα. Εξασφαλίστηκε έτσι η ενότητα του ελληνισμού. Μέσω της γλώσσης και της θρησκείας εξασφαλίζεται και διασφαλίζεται απολύτως η συνείδηση ενός λαού. Και αν θέλετε, βελτιώθηκε το χάσμα των εθνικών διαφορών στις βαλκανικές χώρες. Όλοι ενώθηκαν κάτω από τη συνείδηση του Ορθοδόξου, όλοι οι βαλκανικοί λαοί. Δημιουργήθηκε έτσι η συνείδηση, η υπερεθνική συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. Μια συνείδηση που είχε συλλάβει με το όραμα του Ρήγας Αβελεστηλής και που δυστυχώς διασπάστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα με τη δημιουργία των κρατών εθνοτήτων και με τους διάφορους εθνοφιλετισμούς που παρουσιάστηκαν με τα γνωστά επακόλουθα δυσάρεστα οπωσδήποτε στα Βαλκάνια και που δυστυχώς συντηρούνται ευκαίρως ακαίρως και σήμερα πράγματα ούτως ή άλλως γνωστά σε όλους μας. Ωστόσο όμως αυτή η συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών είναι που μας συνδέει ακόμα και σήμερα εμάς όλους τους Ορθοδόξους Βαλκάνιους και φαίνεται αυτή η συνείδηση έτσι του Ορθοδόξου να στρέφεται, όπως στρέφεται καλύτερα να πω, με ένα πηγαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη στους δύσκολους καιρούς που περνάνε οι εκκλησίες αλλά και οι λαοί των Βαλκανίων, στρέφονται με αίσθηση αγάπης, εμπιστοσύνης και ευγνωμοσύνης στην Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Η 29η Μαΐου κάθε χρόνο είναι για μας τους Έλληνες μια ημέρα μνήμης και περισυλλογής, αλλά είναι και μια ημέρα προβληματισμού και αυτοκριτικής.
για τα λάθη και τις αδυναμίες μας ως λαού. Η φιλαυτία, η φιλοδοξία, ο άμετρος ο εγωισμός, η διχόνοια, ο κομματισμός, για όσους απορούν για αυτά που λέγω, τους παρακαλώ να διαβάσουν το βιβλίο του Νέστορος της Νεολινικής Ιστορίας, του Μακαρίτη καθηγητού μας, του Απόστολου Βακαλόπουλου, «Ο χαρακτήρας των Νεολήνων». Είναι λοιπόν μια μέρα προβληματισμού και αυτοκριτικής. Είναι και μια μέρα προφρονηματισμού. Αυτόν τον φρονηματισμό τον εδίδαξε με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα ο τελευταίος αυτοκράτορας μας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Όταν την 29η Μαΐου, ή καλύτερα την 28η Μαΐου του 1453, του εζητήθη από τον πορθητή παράδοση της Κωνσταντινοπόλεως, του απήντησε ως εξής. Διαβάζω το κείμενο όπως περιέχεται εις τους αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων ενώ τους ιστορικούς της Αλώσσος. Λέγει λοιπόν η απάντησή του. Λακωνική, φιλοσοφημένη και ελληνική. Το δε την πόλη σου δούνε ούτε μονεστήρ, ούτε άλλο των κατοικούντων εν ταύτη. Κυνηγάρ γνώμη πάντες αυτοπροαίρετες αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών. Για να σου παραδώσω την πόλη, δεν εξαρτάται ούτε από μένα, αλλά ούτε από κανέναν από αυτούς που κατοικούν εδώ. Γιατί έχουμε αποφασίσει με τη θέλησή μας να πεθάνουμε όλοι και δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας. Αυτή η θαραλέα και αξιοπρεπής απάντηση, λιγόλογη και ηρωική, αποτελεί συγκλονιστικό σταθμό στην ιστορία του ελληνισμού, αφού δηλώνει την εθελουσία και ηρωική θυσία για την πατρίδα. Θέλοντας να τελειώσω, θα επισημάνω αυτά εδώ. Σήμερα θρηνούμε την άλωση. Ευγνωμονούμε την Μητέρα Εκκλησία για τους αγώνες της. Ευλαβούμεθα την μνήμη των μαρτύρων. Αγαπούμε την βασιλεύουσα. Και αγαπούμε τη συμβασιλεύουσα, Θεσσαλονίκη. Δεν θα έλεγα ποτέ τη συμπρωτεύουσα. Συνηθίζω να λέω και ας μου επιτραπεί, επειδή είμαι δάσκαλος, να λέγω και επειδή υπάρχει μια ενδοεπικοινωνία με τους νέους, του δασκάλου με τους νέους, περνούν ορισμένα μηνύματα, άλλοτε καλά μηνύματα και άλλοτε δυστυχώς ανεπίτρεπτα. Όταν μιλώ για τη Θεσσαλονίκη, ομιλώ για τη συμβασιλεύουσα. Αγαπούμε λοιπόν τη βασιλεύουσα και αγαπούμε τη συμβασιλεύουσα, τη Θεσσαλονίκη. Το εάλλο η πόλης, έπεσε η πόλης, που ακούστηκε από τους Ρωμιούς της Κωνσταντινοπόλεως την 29η Μαΐου του 1453, σήμαινε ασφαλώς το τέλος της μεσαιωνικής μας αυτοκρατορίας, αλλά μαζί και την αυγή του νέου ελληνισμού, αυτού δηλαδή που είμαστε εμείς παιδιά και πολίτες. Αυτόν τον νέο ελληνισμό που υπερασπιζόμαστε τόσους αιώνες. Αυτόν για τον οποίο δημιουργούμε. Αυτόν που προστατεύονται, που προστατεύουμε μαζί με την ορθόδοξη πίστη μας. Αφού οι δύο αυτές έννοιες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, μοναδικές σε όλο τον κόσμο, παρότι θα γνωρίζετε ότι τις μέρες μας το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα φιλοδοξεί να εκβάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη χριστιανική πίστη.
Εμείς κρατάμε την παράδοσή μας, την ιστορία μας, ζωντανή όπως την μάθαμε από τους πατέρες μας. Και αυτή λοιπόν τη διπλή σύνδεση ή τους δύο κρίκους του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας υπηρετούμε εμείς σήμερα. Γιατί μπορεί να ακούστηκε την 29η Μαΐου του 1453 το «Εάλλο η πόλης», έπεσε η πόλης, αλλά εμείς σήμερα με τον πολιτισμό μας, την οικονομική μας ευρωστία, παρά τα όσα λέγονται, τη θέση μας στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, τη δημοκρατία μας, τον ισχυρό στρατό μας, τους θεσμούς μας, μπορούμε να αναφωνούμε το «ουκ εάλλο η πόλης». Δηλαδή δεν έπεσε η πόλης. Γιατί είμαστε εδώ, όρθιοι, δυνατοί, με οράματα και ελπίδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καραθανάση για την ωραία και απολαυστικότατη ομιλία του και όλους εσάς που μας θυμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.